Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων και το Γερμανικό Προξενείο στην Πτολεμαϊδα. Στο συνέδριο ήταν παρόν ο Γερμανός Υφυπουργός Εργασίας ο κ. Φούχτελ, ενώ παρόντες οι Δήμαρχοι Ορδέας, Κοζάνης, Αμιντέο, Φλόρενας και Μεγαλόπολης. Έντονη ήταν η συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στα ενεργειακά θέματα που αφορούν ιδιαίτερα την περιοχή, αλλά και την επικείμενη αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων για συγκεκριμένους λόγους. Βλέποντας την κατάσταση στο λιγνητικό άξονα Κοζάνη ως Φλόρινα, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραλήψεις του παρελθόντος που η περιοχή έχει υποβαθμιστεί. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ιδρύθηκε το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων. Από τη στιγμή που ιδρύθηκε το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, στόχευσε σε συγκεκριμένα πράγματα. Εξαντλώντας όλα τα περιθώρια επικοινωνιακά και συναντήσεων με όλα τα θεσμικά όργανα σε ελλαδικό χώρο, αρχίσαμε πλέον και εκτός ελλαδικού χώρου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να συναντούμε διάφορους φορείς, συναδέλφους δημάρχους, στην Κομισιόν, έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή τη φθήνουσα πορεία που έχει το ελληνικό πεδίο. Εν ώψη λοιπόν αυτής της απόφασης, αυτής της στρατηγικής, είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή ελληνογερμανική συνάντηση που θέλουμε μέσα από αυτό το συνέδριο, τη διημερίδα, να αλλάξουμε απόψεις, αλλά και να μεταφέρουμε την πραγματικότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα από ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, αλλά και οικονομικών δυνατοτήτων, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να αντιστρέψουμε τη φθήνουσα πορεία που εμείς λέμε ότι έχει μπει η περιοχή μας. Σήμερα εδώ στην Πτολεμαϊδα, στην έδρα του Δήμου της Εορδέας, γίνεται το συνέδριο το ενεργειακό και έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, διότι εδώ στην περιοχή μας ξεκίνησε η εξόρυξη του λιγνίτη, τα πρώτα ορυχεία και οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί και στήριξαν την παραγωγή της ενέργειας, έδωσαν ενέργεια στην περιοχή και στη χώρα μας και στήριξαν την οικονομία ολόκληρης της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν και σήμερα που η χώρα μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, θεωρούμε ότι η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί και ο τροχός της ανάπτυξης να ξεκινήσει από εδώ, από τον Δήμο της Εορδέας στην Πτολεμαϊδα, αλλά με την ίδια λογική σε όλους τους ενεργειακούς δήμους της Ελλάδος και βέβαια με την παραγωγή της ενέργειας, με την αξιοποίηση του εθνικού προϊόντος μας του λιγνίτη και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, της φυσικής ομορφιάς και του αγροτικού τομέα, θα μπορέσουμε σαν περιοχή και σαν χώρα να κάνουμε το βήμα που απαιτείται για να φέρουμε την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα πεδίο το οποίο έχει προοπτική για το μέλλον. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα ήδη στην χώρα μας, ενώ στη Γερμανία ξέρουμε ότι πρωτοπορούν σε αυτόν τον τομέα, και εδώ να παντρευτούν αυτοί οι δύο χώρες σε αυτόν τον τομέα θα είναι κάτι πολύ αισιόδοξο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης, το οποίο σε αυτό το θεμέλιο πάνω μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω συνεργασίες. Χαίρομαστε πολύ που μπορούμε να διοργανώσουμε εδώ στην Πτολεμαϊδα αυτή την συνέλευση, αυτό το συνέδριο, μαζί σε συνεργασία με τις ελληνικές πόλεις και της Γερμανίας και της Ελλάδας. Αξιοθαύμαστο πως οι δήμαρχοι και από τις δύο χώρες πήραν αυτή την πρωτοβουλία, οργανώθηκαν και βλέπουμε πλέον εδώ ένα αποτέλεσμα του έργου. Σταθερός στόχος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η διατήρηση της περιοχής ως ενεργειακού κέντρου της χώρας, αλλά επίσης και η διατήρηση του λιγνίτη ως εθνικού καυσίμου. Ως γνωστόν, η ΔΕΗ και η ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυξάνουν το ακαθάριστο προϊόν της περιφέρειας και αυξάνουν το κατακεφαλή εισόδημα, με αποτέλεσμα να φαινόμαστε πλούσιοι ενώ δεν είμαστε. Επίσης, γνωρίζετε ότι επιδοτείται ηλεκτρική ενέργεια από εθνικούς πόρους για να μεταβεί σε όλες τις άκρες της χώρας. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να έχουμε λιγότερα κονδύλια στο ΕΣΠΑ και ακόμα λιγότερα στο τομέα των υποδομών, να έχουμε λιγότερες θέσεις στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλα αρκετά. Ο άνθρωπος όμως στο διάβα των αιώνων δεν τη χρησιμοποίησε όπως έπρεπε αυτά τα οποία έθεσε ο Θεός προς εξυπηρέτησή του, έκανε κακή χρήση με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε δύσκολες περιστάσεις. Νομίζω ότι ο Θεός πάλι θα με ερμηνεύσει και θα φροντίσει
όλες αυτές τις ενέργειες τις οποίες μας έβαλε για μας, μας έκανε διαχειριστάς, να τις χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει για να μπορέσουμε να εξυπηρετηθούν όλες οι ανάγκες όχι μόνο του παρόντος αλλά και του μέλλοντος.